σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει το 2013 σε όλες τις εκφάνσεις 6,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. 4,4 εκατομμύρια ήταν η επιχορήγηση της πολιτείας και 1.950.000 τα ίδια έσοδά μας από χορηγίες, εμπορικά δικαιώματα, συμμετοχή σε αγορά. Αν το 2014 με επιχορήγηση 2.888.000 διατηρήσουμε το ίδιο ποσό στα δικά μας έσοδα, θα μας λείπουν 2.300.000. Αν αυτό αφορούσε μια οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφής και οποιασδήποτε δραστηριότητας, η επιχείρηση αυτή θα είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία. Θα είχε ήδη βάλει λουκέτο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ είναι αποφασισμένο να μην επιτρέψει να συμβεί αυτό. Πριν σας περιγράψω πολύ σύντομα πώς θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το πολύ δύσκολο στόχο, επιτρέψτε μου να πω εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου στη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ ότι θεωρούμε πως είναι τεράστια έκπτωση, τεράστια υποβάθμιση το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι σήμερα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό στην Ελλάδα και στο Στίβο ειδικότερα να συζητούμε για τους όρους της επιβίωσής μας. Στο ΣΕΓΑΣ αντιλαμβανόμαστε όλη τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνει κάθε νοικοκυριό και κάθε Έλληνα. Τη βιώνουμε άλλωστε και όλοι εμείς. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανάγκη να φύγει η Ελλάδα από το φαύλο κύκλο της ύφεσης, της ανεργίας και του χρέους. Αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Όμως, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αφαιρώντας από τις προτεραιότητές μας ως πολιτεία και ως κοινωνία σημαντικά και κρίσιμα αγαθά όπως είναι η υγεία, η παιδεία, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός. Ο αθλητισμός στην Ελλάδα έχει ήδη πληρώσει το μερίδιό του εδώ και χρόνια για αυτή τη δημοσιονομική προσαρμογή. Να σας φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η επιχορήγηση του ΣΕΓΑΣ από την πολιτεία το 2010, χρονιά που είχαμε ήδη μπει βαθιά στην κρίση, ήταν 8.250.000 ευρώ. Το 2012, 7 εκατομμύρια. Το 2013, 4,4 εκατομμύρια. Το 2014, 2.288. Μιλάμε για 80% περικοπή μεταξύ του 10 και του 14. Θεωρούμε αδιανόητο. Όταν πέρσι μια χρονιά με πολύ χειρότερα δημοσιοοικονομικά μεγέθη διατέθηκαν συνολικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό 22 εκατομμύρια, το 2014, μια χρονιά που τα μεγέθη τα δημοσιοοικονομικά είναι πολύ καλύτερα, που υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, να περικόπτεται αυτή η συνολική δαπάνη κατά 50%. Φίλες και φίλοι, ο ΣΕΓΑΣ καλεί τον Πρωθυπουργό της χώρας να παρέμβει για να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση του αθλητισμού στα επίπεδα του 2013, θυμίζω σημαντικά μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν. Καλεί τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού να είναι οι πρώτοι που θα δώσουν τη μάχη αυτής της διεκδίκησης. Αν δεν το κάνουν, καλό θα είναι να αφαιρέσουν από τον τίτλο τους το δεύτερο συνθετικό. Διότι αν δεν το κάνουν, δεν θα υπάρχει αθλητισμός για να υπάρχει Υπουργός και Υφυπουργός Αθλητισμού. Πρέπει παράλληλα να λυθούν επιτέλους μια σειρά από θεσμικά αιτήματα, τα οποία δεν θα επαναλάβω, τα έχετε μπροστά σας. Είναι το πλαίσιο των αιτημάτων το οποίο ο ΣΕΓΑΣ υπέβαλε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τα περισσότερα έχουν ενσωματωθεί και στα αιτήματα της ΕΟΕ. Και πέρα από αυτά, πρέπει να ασχοληθεί κάποιος επιτέλους με τα ειδικά προβλήματα που έχει ο ελληνικός στίβος. Ένα άσχημα σύνθετο και δύσκολο από τη φύση. Τα στάδια φθήρονται και απαξιώνουν. Το κλειστό προπονητήριο του Ολυμπιακού Κέντρου, το ΆΚΑ, στο οποίο προπονούνται οι πρωταθλητές μας, όταν βρέχει στάζει από 96 διαφορετικές μεριές. Η θέρμανση είναι υποτυπώδης. Ο Άγιος Κοσμάς κλείνει και κανείς δεν ξέρει αν, πού, πότε και πώς θα μεταστεγαστεί, πού θα πάνε οι εγκαταστάσεις. Το Καφτατζόγλιο έχει πάψει να έχει βοηθητικό. Στα στάδια όλης της χώρας οι φθορές προϊόντος του χρόνου αυξάνονται και καμία δυνατότητα αποκατάστασης δεν υπάρχει. Για να μην μιλήσω για όργανα και αθλητικό εξοπλισμό, τα οποία προσπαθεί η Ομοσπονδία μόνη της να αντικαταστήσει με τα περιορισμένα οικονομικά της μέσα. Δεν είναι δυνατόν το 2014
να μην λειτουργεί στοιχειοδός ένα κέντρο το οποίο θα προσφέρει στήριξη επιστημονική στις αθλήτριες και τους αθλητές όλων των αθλημάτων. Δεν είναι δυνατόν η μάχη κατά της χρήσης απαγορευμένων ουσιών να μην λειτουργεί κεντρικά με ευθύνη και δαπάνη της πολιτείας. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα ελάχιστα χρήματα που παίρνουν οι ομοσπονδίες να τα παίρνουν σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, με συνέπεια να είμαστε αναξιοπρεπείς απέναντι στους συνεργάτες μας, στους αθλητές μας, στους προπονητές μας, στους προμηθευτές μας. Επαναλαμβάνω, ζητάμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού της χώρας και ζητάμε από τους αρμόδιους πολιτικά προϊστάμενους του αθλητισμού να μπουν μπροστά στη διεκδίκηση για να επανέλθει χρηματοδότηση στα επίπεδα του 2013. Ο ΣΕΓΑΣ κινείται ήδη και θα συνεχίσει να κινείται μαζί με τις άλλες ομοσπονδίες και κάτω από την ομπρέλα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και μόνοι μας, θα διεκδικήσουμε με δυναμικό τρόπο αυτά που πιστεύουμε ότι ο Στίβος δικαιούται. Αφετηρία αυτής της διεκδίκησης είναι η σημερινή συνέντευξη τύπου. Άφησα ένα τελευταίο σκέλος και θέλω να το καλύψω πριν περάσουμε στις ερωτήσεις σας, γι' αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε. Στα προηγούμενα δύο χρόνια, η Ομοσπονδία μας προχώρησε σε περικοπές λειτουργικών και άλλων δαπανών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πλέον έχουμε φτάσει στη σάρκα, στην καρδιά, στη λειτουργία, την αγωνιστική και την προπονητική, όχι μόνο για μας, για όλες τις Ομοσπονδίες. Δεν έχει νόημα να υπάρχουν διοικητικές δομές στον αθλητισμό αν δεν εξυπηρετούν προπονητές, υπαλλήλους, φιλάθλους, γονείς, την κοινωνία. Και δεν έχει νόημα να υπάρχουν στάδια αν μέσα δεν αθλούνται νέα παιδιά, αθλητές, προπονητές, πρωταθλητές. Απλοί άνθρωποι. Το 2014, προκειμένου να προσπαθήσουμε να πετύχουμε να συνεχίσει να υπάρχει ο ελληνικός τύπος, πέρα από τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης που σας είπα πριν, θα εντείνουμε το πρόγραμμα των περικοπών. Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ κατεβάζουμε μία πρόταση για νέες περικοπές σε όλα τα επίπεδα. Προκειμένου να εξοικονομήσουμε περίπου 300.000 ευρώ ακόμα μέσα στη χρονιά. Θα αναστείλουμε δραστηριότητες που θέλαμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, με πολύ μεγάλη λύπη θέλω να ανακοινώσω ότι δεν θα προχωρήσουμε στην κατασκευή νέων ξενώνων στο ΑΚΑ. Παρότι ζητήσαμε και πήραμε το χώρο. Δεν έχουμε τα χρήματα για να το κάνουμε. Παρότι μας λείπουν. Θα περικόψουμε τις δαπάνες στους μεγάλους μαζικούς μας αγώνες παρά τον κίνδυνο να έχουμε προβλήματα. Και επειδή εσείς παρακολουθείτε από κοντά το Στίβο και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, γνωρίζετε φίλες και φίλοι των μέσων επικοινωνίας ότι πέρσι είχαμε προβλήματα. Μπορεί να μην φάνηκαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά προβλήματα είχαμε γιατί η συγκλονιστική περικοπή που κάναμε και στα οργανωτικά του Μαραθωνίου κάπου βγήκε και στην παροχή των υπηρεσιών. Και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα και την πίτα ολόκληρη, ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Θα προχωρήσουμε επίσης σε μια προσπάθεια αξιοποίησης, μελέτης και αξιοποίησης των ΕΣΠΑ. Εκεί φαίνεται να υπάρχει ένας χώρος. Δεν έχουμε κινηθεί όσο γρήγορα θα έπρεπε. Θα κινηθούμε σε επαγγελματικό επίπεδο στον χώρο αυτό. Θα διευρύνουμε, ήδη διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με την αυτοδιοίκηση τοπική και περιφερειακή που αποτελεί έναν πολύ καλό σύμμαχο και μας βοηθά στη διοργάνωση αγωνιστικών δράσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και μαζικών αγώνων και πανελλήνιων πρωταθλημάτων. Ενισχύουμε το πρόγραμμα προσέλκυσης δικών μας εσόδων με στόχο το 2014 να έχουμε σε χρήμα, σε ρευστό, περίπου 2.300.000 ευρώ δικά μας έσοδα και άλλες 800.000 έσοδα σε είδος. Και βεβαίως δεν φύγουμε με τίποτα το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία μας και κάθε Ομοσπονδία οφείλει να είναι συνεπής στο αγωνιστικό της πρόγραμμα, αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής μας. Καμία σκέψη λοιπόν, καμία περιστολή σε πανελλήνια ή διασυλλογικά πρωταθλήματα, αλλαγές ναι στους ομίλους ή όπου χρειάζεται για να περιοριστεί το κόστος, αλλά καμία κατάργηση αγώνα, καμία κατάργηση αγωνιστικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, επιμένουμε παρά τα προβλήματα και στην Τριεθνή Συνάντηση Παιδών και Εφήβων στην ΚΟ και στους Βαλκανικούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν εφήβων στις ΣΕΡΕΣ, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά προκαλούν πρόσθετα κόστη. Θεωρούμε
ότι το τελευταίο που πρέπει να φυγεί θα είναι η αγωνιστική μας δραστηριότητα. Δεν κρύβω ότι μπορεί στα πλαίσια αυτά και μέχρι να δούμε πώς θα πάει η διεκδίκησή μας να τροποποιήσουμε και να περιστήλουμε θεσμούς εξαιρετικά κρίσιμους και χρήσιμους για το στήθος. Δεν είναι η πρόθεσή μας. Διεκδικούμε προκειμένου να κρατήσουμε όλους τους θεσμούς σε λειτουργία. Το αποτέλεσμα της διεκδίκησης θα κρίνει τα επίπεδα που θα κινηθούμε. Φίλες και φίλοι, τελειώνω παρακαλώντας όλες και όλους σας. Πέρα από επαγγελματίες, είστε φύλακοι. Και όπως ξέρετε και εμείς, πέρα από διοικητικά στελέχη, αυτό είναι η εθελοντική μας δραστηριότητα. Είμαστε φύλακοι, κυρίως γι' αυτό είμαστε εδώ, όπως γι' αυτό είναι και όλοι οι άνθρωποι μας στη ΣΕΑΣ και τα σωματεία, σε όλα τα αθλήματα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Προκαλεί πόνο σε όλους μας αυτό που συμβαίνει σήμερα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Προκαλεί απόγνωση σε σχέση με μεγέθη τα οποία δεν ξεχάζουν πουθενά. Προκαλεί, επιτρέψτε μου να πω, οργή το γεγονός ότι εξαφανίζεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός από τις προτεραιότητες της πολιτείας. Δεν ζητάμε να επανέλθουμε σε καταστάσεις που ξέρουμε ότι δεν είναι λογικές. Ζητάμε σε μια χρονιά που είναι πολύ καλύτερη δημοσιονομικά η χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού να παραμείνει στα επίπεδα του 2013, μιας πολύ χειρότερης χρονιάς. Επίπεδα πολύ μειωμένα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας για την κοινωνία, για τους πολίτες, για τα νοικοκυριά, για τη χώρα, ζητάμε ο αθλητισμός να παραμείνει προτεραιότητα. Γιατί θέλουμε να μας βοηθήσετε να πείσουμε ότι η χρηματοδότηση του αθλητισμού δεν συνιστά δαπάνη, συνιστά επένδυση. Επένδυση για την νεολαία και την κοινωνία, επένδυση για καλύτερη υγεία, επένδυση για καλύτερη ποιότητα ζωής, επένδυση για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις εντός ή και εκτός θέματος. Κύριε Ζανιά, θέλετε να...